ήδη υπήρχε κάποια προβλήματα και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι υπήρχε κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά πρώτον τις προμήθειες ασφάλτου, διότι είχαν αλλάξει κάποια πράγματα και κάθε αλλαγές δημιουργούν πρόβλημα σε διάφορες υπηρεσίες, είτε αυτά λέγονται έργα ή αναθέσεις τέτοια πράγματα. Και ειδικά με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Ολοκληρωθήκανε λοιπόν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ευχάριστη θέση ότι η πρώτη εργολαβία που έκανε ο Δήμος 60.000 με εργολάβο άρχισε από την περασμένη εβδομάδα να αποκαταστά τις λακκούβες. Εμείς ξεκινάμε μόνοι μας, ξεκινά από την πόλη ήδη σήμερα. Στην πόλη πέφτουν ακόμα 8 κυβικά, η Αλισό, και πιάνουμε σιγά σιγά και τις περιοχές στις άλλες, Σορονή, Καλλιτρής, Κοσκινού. Και επειδή αύριο είναι αργία, από μεθαύριο πάλι θα αρχίσει ο κύριος να βγάλει άσφαλτο, ο κύριος Μαστογιαννάκης, και θα ξεκινάμε και πιστεύω ότι να μας βρει έτοιμους πριν ανοίξει η σεζόν. Γίνεται, έχουμε περάσει άλλη μια εργολαβία 60.000 ευρώ δική μας για τους λακκούβες πάλι, γιατί κακά τα ψέματα ότι άλλο ο εργολάβος, άλλο ο επαγγελματίας και άλλο εμείς να κλείνουμε λακκούβες με τους δικούς μας άνθρωποι. Κάνουν το αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ούτε εργολάβοι ούτε έχουν. Και απλώς λοιπόν είπαμε από εδώ και πίσω, ετοιμάζω άλλη μια 200.000 εργολαβία, ούτως ώστε λοιπόν να αποκαταστάνε όλες τις βλάβες. Όταν έχει βλάβες να πηγαίνει ο εργολάβος και να τις κλείνει. Όσο για τα έργα της ΔΕΓΙΑΡ, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το έργο στο Τσαΐρι, το οποίο θα φέρνεται από το Φράγμα και θα δίνουμε στις περιοχές σε Αλυσού, Παστίδα, Μαρτσά και Παραδείσι. Αυτό θα φέρνεται από το Φράγμα. Σε περίπου σε κανένα 20 μέρες είναι έτοιμο. Έχει ξεκινήσει το έργο για τα κολύμπια και αυτό από το Φράγμα, και αυτά πάντοτε μιλάμε με ίδιους φόρους, τα οποία αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν από το Φράγμα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί τις αναγκαζόμαστε να κάνουμε εμείς, ώστε να δώσουμε λύσεις και στις τουριστικές περιοχές και στο σύνολό τους. Και ετοιμάζεται και τα στέγνα, γιατί εκεί αντιμετωπίσαμε πρόβλημα πολύ στην Αρχάγγελο, και αυτό είναι ένα έργο των 400.000 ευρώ, το οποίο σε λίγες μέρες μπαίνει ο εργολάβος μέσα. Ήδη υπογράψαμε 60.000 ευρώ για ανόρυξες γεωτρήσεις και πιστεύω ότι σε 2-3 μέρες θα έχουμε και τα χαρτιά να ξεκινήσουμε τις γεωτρήσεις αυτές. Αλλά συνάμα όμως έχουμε κάνει και άλλες 800.000 δραχμές, τις 800.000 ευρώ, τα οποία βγαίνουν σιγά σιγά, 200.000 ευρώ βγήκαν οι πρώτες δύο στις 400.000, ούτως ώστε το Φράγμα δεν είναι λύσεις για μένα, διότι αν αύριο μεθαύριο δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και σε αυτό. Οι γεωτρήσεις θα γίνουν, αλλά οι γεωτρήσεις θα είναι ανενεργοί. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή και υπάρχει πρόβλημα, θα τις έχουμε έτοιμες να λειτουργήσουν. Εύχομαι λοιπόν, έστω και με τα νερά τα τελευταία που έχει κάνει, διότι δεν είναι σκοπός να κάνεις γεωτρήσεις, ο σκοπός είναι να βρεις νερό. Επειδή όμως το νερό στο σύνολό μας, και εγώ μιλώ προσωπικά, δεν το εκτιμάμε στο σύνολό μας, το οποίο για μένα είναι το αυτό αγαθό που υπάρχει. Με ρεύμα μπορεί να κάνουμε, με νερό δεν κάνουμε. Πρέπει να καταλάβουμε στο σύνολό μας ότι το νερό πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι μας μαζί. Ενώ σε κάποιες πέρυσι έπαιρνα νερό με ρυθμοφόρες που δεν είχαμε και έβλεπα από κάτω να ποτίζουν κυπούλια και να πλένουν αυτοκίνητα. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε όλοι μας ότι τα αποθέματα του νερού αρχίζουν και λιγοστεύουν. Γίνονται καινούριες μονάδες, δυστυχώς ή ευτυχώς η Ρόδος ζει από τον τουρισμό και πρέπει να διαφυλάξουμε το κομμάτι αυτό όσο μπορούμε περισσότερο. Να μου πεις για τους υπόλοιπους, εγώ όταν υπάρχουν όλα και οι υπόλοιποι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει
να προχωρήσουμε σε πολλές διαδικασίες ακόμα. Ήδη με τον κύριο πρόεδρο τον Μανώλη, τον Αλέξανδρο τον Μανολιάκη, έχω μια πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Πιστεύω ότι μόνο από συνεργασίες και με δουλειά γίνονται όλα. Πιστεύω ότι αν δεν δώσεις, δεν παίρνεις. Φυσικά ασχολούμαι με τα κοινά από το 98. Και καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ροδιακό λαό που με τιμάει συνέχεια. Γι' αυτό προσπαθώ όσο μπορώ και εγώ να ανταποκριθώ και να γίνομαι καλύτερος. Τα κοινά είναι μια δύσκολη υπόθεση. Όσο και να φαίνεται απ' έξω διαφορετικά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε αν υπάρχουν συνεργασίες. Συνεργασίες όχι μόνο από την πλειοψηφία, αλλά όλοι μαζί. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε με το όνομά τους. Και ειδικά έτσι μέναμε τις... Θα ξεφύγω λίγο από την ΔΕΙΑ και θα μιλήσω λίγο και πολιτικά και θα μιλήσω λίγο και αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας. Οι απέναντί μας, οι φίλοι μας τους ψάχνονται. Αυτές τις εποχές πρέπει να είμαστε και αυτές τις ημέρες πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι. Άμα είμαστε ενωμένοι, δεν φοβόμαστε κανένα. Και επειδή βλέπω κάποια πράγματα τα οποία παλαιότερα τα έχουν πληρώσει οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, αν αγαπάμε αυτόν τον τόπο όλοι, όπως το λένε ότι εγώ αγαπώ τον τόπο, γι' αυτό θέλω να γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να τα βρούμε. Και άμα κάτσουμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλοι.